Υπουργέ, αγαπητέ μου Κυριάκο, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σε καλωσορίζω και πάλι στην Κύπρο σε μια στιγμή που ο συντονισμός, η αλληλοενημέρωση είναι ίσως από τις πιο επιβαλλόμενες. Βεβαίως μέχρι σήμερα ποτέ σε όποια κρίσιμη καμπή ή και μη κρίσιμη ακόμα η μεταξύ μας συνεργασία είναι τόσο άψογη έτσι ώστε να ενεργούμε και να πολιτευόμαστε κατά τον ωφελημότερο για τις πατρίδες μας τρόπο. Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση γιατί η όλη διαχείριση μιας ρητορικής ξένης προς την δική μας νοοτροπία από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης είναι τέτοια που οπωσδήποτε αποδυναμώνει και εξουδετερώνει τους στόχους που ενδεχόμενα κάποιοι με αναθεωρητικές απόψεις και αντιλήψεις να έχουν. Η ίδια τακτική και πολιτική ακολουθείται και από εμάς. Το διεθνές δίκαιο είναι η προστασία μας και βεβαίως οι ισχυρές συμμαχίες και η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είμαι βέβαιος θα μας απασχολήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και αργότερα η συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, είμαι βέβαιος ότι θα στείλω ακόμα πιο ηχηρά τα μηνύματα της αποφυγής των οποιονδήποτε προκλήσεων από τον οποιονδήποτε που αμφισβητεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα είτε της Ελλάδας είτε της Κύπρου. Θέλω να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες για την αμέριστη συμπαράσταση από πλευράς Ελλάδας στην διαφύλαξη της ειρήνης αλλά και στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα θέλω να σε ευχαριστήσω βεβαίως για τη γενναιόδορη δωρεά που αφορά κάτι που έλειπε από την Κυπριακή Δημοκρατία και συμβάλλει στις μετακινήσεις του Προέδρου ή και των Υπουργών την παρακόρηση δωρεάν ενός πολιτικού αεροσκάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως επίσης και χαίρομαι γιατί γίνεται σε μια στιγμή που ευρίσκομαι προς το τέλος της θητείας μου έτσι ώστε ουδείς να μου αποδίδει είτε εμένα είτε σε εσάς είναι μια δωρεά προς την Κυπριακή Δημοκρατία άλλα κίνητρα. Αυτό που θα ήθελα όμως επίσης να ευχαριστήσω είναι και για την δωρεά της ελληνικής κυβέρνησης για την ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού στην ορεινή Λάρνακος, πιο συγκεκριμένα στην Αγόνια, αν δεν απατώμε, ενός σταθμού που θα στοιχήσει περίπου 650 με 700 χιλιάδες ευρώ. Και πάλι ευχαριστώ, καλωσόρισες Κυριάκο μου και προσβλέπω στις επόμενες στιγμές που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάτι δύο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο, είναι πάντα μεγάλη η χαρά μου όταν επισκέπτομαι την Κύπρο. Είναι μια ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσουμε τον κοινό μας συντονισμό στην αντιμετώπιση των μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και να συντονίσουμε την δράση μας απέναντι στην αναταραχή η οποία παρατηρείται τελευταία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχεις δίκιο να λες ότι η άμυνά μας της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι σε οποιασδήποτε αναθεωρητικές διαθέσεις είναι το διεθνές δίκαιο, είναι οι ισχυρές μας συμμαχίες, είναι η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και με ήρεμη αποφασιστικότητα και ψυχραιμία θα αντιπαρεχόμαστε πάντα οποιαδήποτε ρητορική ξεφεύγει από τους κανόνες της καλής διπλωματικής πρακτικής. Εκτιμώ όμως ότι αυτή η προσέγγιση μας τελικά είναι η ορθή και ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σύντομα σε πιο ήρεμα νερά
κρατώντας πάντα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, οι οποίοι και στις πιο δύσκολες συγκυρίες, άποψή μου, ήταν και είναι, ότι δεν πρέπει ποτέ να κλείνουν. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επίσης τις εξελίξεις όσον αφορά την μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες ασκούνται στις οικονομίες μας. Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν σε αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται για την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και θα είναι μια ευκαιρία για ακόμα μια φορά να συντονίσουμε τις κινήσεις μας. Χρειαζόμαστε όλοι ισχυρές άμυνες απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις. Και οι καλές αποδόσεις των οικονομιών μας είναι το καλύτερο εχέγγυο ότι θα μπορούμε να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας για να αντιμετωπίζουν αυτήν την εισαγόμενη ακρίβεια η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα, καθώς το Eurogroup επικύρωσε και επίσημα την έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο που μας έρχεται. Κλείνει έτσι, αγαπητέ μου Νίκο, ένας 12ετής κύκλος, ο οποίος ταλαιπώρησε πάρα πολύ τη χώρα μας και την ελληνική κοινωνία και εκεί προσπέρασε τις δικές της δυσκολίες, αλλά εσείς πιο γρήγορα καταφέρατε και ξεπεράσατε τις αναταράξεις της οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς, σε μας κράτησε πολύ περισσότερο, αλλά κοιτάζοντας το μέλλον με αισιοδοξία, μπορούμε πια να λέμε ότι η Ελλάδα όχι απλά δεν είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, όπως δυστυχώς ήταν για αρκετά χρόνια, αλλά είναι μια χώρα με αξιοπιστία, με μια ισχυρή οικονομία, με σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή Κύπρος σημαίνει ισχυρός ελληνισμός. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη και για τις δυο μας πατρίδες. Τέλος, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι ο απόλυτος συντονισμός μας σήμερα αποτυπώνεται και έμπρακτα με την απόλυτη ενδυματολογική μας ευθυγράμμιση, η οποία δεν ήταν σας διαβεβαιώνω ότι δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την, θέλω επίσης να τονίσω πόσο και για το ζήτημα της δωρεάς που κάνει η πατρίδα μας, είναι με μικρή ανταπόδοση στη μεγάλη δωρεά την οποία κάνετε για να κλείσουμε τις πληγές από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι. Καταφέραμε με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να εκδώσουμε το προεδρικό διάταγμα για την χωροθέτηση στο Μάτι, μια αποστολή που κανονικά για την ελληνική δημόσια διοίκηση χρειάζεται δεκαετίες, το να έρθεις να παρέμβεις σε μια πολύ μεγάλη περιοχή που κουβαλάει μεγάλες αμαρτίες από το παρελθόν, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οπότε τώρα πια έχουμε όλα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε και την ανέγερση των κοινωνικών κατοικιών, ώστε να δώσουμε στους πιο ευπαθείς συμπολίτες μας που έχασαν τα σπίτια τους τη δυνατότητα να έχουν μια μόνιμη κατοικία στον τόπο τον οποίο τόσο αγαπάνε. Και βέβαια, ναι, είναι σημαντικό για μας, καθώς και εμείς προχωρήσαμε σε έναν εξυγχρονισμό του στόλου των αεροσκαφών μας, να κάνουμε την χειρονομία προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε κυβερνητικός αξιωματούχος να μπορεί να εμφανίζεται και να εκπροσωπείται με ένα αεροσκάφος το οποίο θα φέρει τα χρώματα και τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσημα, ευχαριστούμε.